Βλέπουμε ότι μετά από ένα χρόνο αυτή η προσπάθεια ευωδόθηκε. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να ακουστεί στα νέα παιδιά για την ειδική αυτή δίαιτα που χρειάζονται παιδιά τα οποία πάσχουν από σοβαρή ασθένεια. Και νομίζω ότι ο αποσχετικός κόσμος είναι εδώ για να προσδώσει αυτή τη λαμπρότητα που χρειάζεται για να ακουστεί παραπάνω. Είναι μια πολύ καλή ημέρα καταρχήν για να ξαναβρεθούμε, να ξαναθυμηθούμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας, γιατί ξέρετε οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Υπάρχει μια επικοινωνία τηλεφωνικώς, αλλά είναι μια από τις καλές ευκαιρίες σε πάση περιπτώσει να βρεθούμε όλοι μαζί. Σε αυτή την εκδήλωση πραγματικά συγκινεί. Είναι η εκδήλωση για οι φίλοι του Πέτρου. Και γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη και συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς που έχουν δημιουργήσει αυτό το σύλλογο για προσενημέρωση και κατά δεύτερον να μπορέσουν και τα μικρά τα παιδιά να εδιστούν στο μπάσκετ. Είναι δηλαδή μια μίξη την οποία πραγματικά συγχαίρω και προσπαθώ και εγώ να προωθήσω. Είναι συγκινητικό να δω παλιούς συναγωνιστές, συναθλητές να είναι όλοι στρατευμένοι στον αγώνα του Γιώργου του Μπαλογιάννη, στο δράμα που έζησε αυτό το παλικάρι. Και νομίζω ότι είναι χρέος όλων των βετεράνων να συμπαρίσετε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι μια θαυμάσια αφορμή άλλωστε να δούμε το παρόν μας και να δείχνουμε ότι οι βετεράνοι δεν αποτελούν μουσιακό είδος, αλλά είμαστε ενεργοί και στρατευμένοι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση που μας χρειάζονται. Ένα, πάμε! Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που πήρε ο Γεωργάκης Μπαλογιάννης έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο από άποψη του κόσμου βλέπετε, όχι να γνωστοποιηθεί, αλλά και κοινωνικά ευαίσθητη ιδιαίτερα και νομίζω αξίζει κάθε βοήθεια. Είπατε για τους παίκτες που είδατε. Εγώ με χαρά είδα ανθρώπους που ήρθαν από την Αθήνα, μεγάλα ονόματα, ο Αλβέρτης, ο Γεωργάκης Αλατζής, οι παλιοί συνάδελφοι του Γιώργου στον Παναθηναϊκό, από άλλες πόλεις της Ελλάδος, ήρθαν πρόθυμα εδώ και το καλό είναι ότι βρεθήκαμε ξανά σε μια τόσο πολύ σημαντική στιγμή. Τη στιγμή που δημιούργησαν οι φίλοι του Πέτρου. Στηρίζουμε και θα στηρίζουμε συνέχεια αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι αξίζει κάθε αρρωγή σε οποιοδήποτε φορέα. Κάνει μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, η οποία κάθε χρόνο εμείς είμαστε αρρωγοί. Και σαν μουσιοχάν τον δώσαμε κάτι και είμαστε γραμμένοι μέλη για τους φίλους του Πέτρου, του συγχωρεμένου, και από εκεί και πέρα είμαστε πάντοτε μαζί του. Μπορεί να μην υπήρξαμε τον Γιώργο συμπαίκτες, βέβαια είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και το ασχολείται και η ενέργεια αυτή που έχει κάνει για να γίνει γνωστή η κατεγονική δίαιτα με το σύλλογο που είναι αφιερωμένος στον Πέτρο, νομίζω είναι το σημαντικό που πρέπει να συνδέσει πολλούς ανθρώπους και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε και άνθρωποι του μπάσκετ. Νομίζω η ουσία έχει να κάνει με αυτό το σκοπό, να γίνουν γνωστές οι αξίες όσο γίνεται με την παρουσία τη δικιά μας.
όλοι ήρθαμε για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε τι έχει περάσει αυτό το παιδί τα τελευταία χρόνια. Το μόνο καλό είναι ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Χαρήκαμε που βρεθήκαμε όλοι οι παλιοί μαζί. Ελπίζω να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο μαζευόμαστε να κάνουμε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για ένα σωματείο που είναι άξιο προς μίμηση από όλους μας. Από τον Γιώργο Μπαλογιάννη, μεγάλη προσπάθεια και εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή τη πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνει. Ενωμένοι όλοι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες από ανθρώπους του αθλητισμού. Το μπάσκετ είναι ενωμένο, μόνο τα παιδιά μεγάλη χαρά γιατί βλέπουμε παλιούς συμπαίκτες, φίλους που έχουμε καιρό να δούμε. Είμαστε ενωμένοι και νομίζω ότι το μπάσκετ το χρειάζεται αυτό. Το είχε ανέκαθεν, το χρειάζεται και πιστεύω στο μέλλον να το δούμε συχνότερα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς και ειδικότερα οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι να δηλώνουμε παρόν. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είμαι και εγώ εδώ. Βλέπω άτομα που έχουμε περάσει πολλά χρόνια στο παρκέ, παλιούς συμπαίκτες, πολλούς φίλους. Και είμαι ακόμη πιο πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι το γήπεδο είναι γεμάτο και υπάρχει θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή που κάνει ο Σύλλογος των Φίλων του Πέτρου και με πρωτοστάτη τον Γιώργο τον Μπαλογιάννη. Δεν μπορούσαμε παρά να είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όπως το κάνουμε και σε παρόμοιες προσπάθειες. Και ο καθένας από όλα τα παιδιά που είναι εδώ προσωπικά αλλά και σαν Σύλλογος Βετεράνων είμαστε πάντα παρόν σε τέτοιες προσπάθειες. Και εύχομαι να έχουν το ίδιο κουράγιο και την ίδια δύναμη να συνεχίσουν. Είμαστε, δίνουμε το παρόν και στηρίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτές τις προσπάθειες. Είναι αξιόλογες προσπάθειες και χρειάζονται. Πιστεύω ότι στην κοινωνία μας, με τις καταστάσεις που ζούμε, χρειάζονται τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Σίγουρα, ναι, το έχουμε αποδείξει άλλωστε και έμπρακτα. Όλα τα παιδιά που σταματήσαμε και ακόμα και εδώ θα δούμε και παιδιά που παίζουν. Είμαστε παρόν και ειδικά σε τέτοιες σημαντικές προσπάθειες και ειδικά ανθρώπων που συνυπήρξαμε όλα αυτά τα χρόνια και παίξαμε μαζί και μας έχουν δέσει φιλίες ετών, είμαστε δίπλα. Ναι, είναι αυτονόητο ότι σε οποιοδήποτε κάλεσμα που γίνεται από ανθρώπους του μπάσκετ για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε κόσμο, να μεταδώσουμε τα μηνύματα που θέλουμε, είμαστε παρόντες. Η προσπάθεια του Γιώργου του Μπαλογιάννη είναι αξιέπαινη. Βλέπετε πόσο κόσμος υπάρχει σήμερα για να στηρίξει τους φίλους του Πέτρου. Ένα σωματείο που έγινε για τη στήριξη των παιδιών με ιδιαίτερες ασθένειες. Είμαστε εδώ και ως άνθρωποι του αθλητισμού θα είμαστε εδώ και για τη συνέχεια όποτε μας χρειαστεί. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ δίπλα στο φίλο μου, να τον τιμήσω και εγώ με την παρουσία μου. Και με το που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση, παντού όπου και να είναι, βρισκόμαστε μέσα πάντα. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ πέρα, χαρά όλων των παιδιών που μας βλέπουν σήμερα και που θα τους δώσουμε έστω και μία ώρα έτσι ευχάριστη. Πολλούς από εμάς δεν μας ξέρουν, είναι πολύ μικροί για να μας ξέρουν. Οι γονείς τους πιστεύω θα τους πούνε όμως για μας και ποιοι ήμασταν. Εύχομαι στον Γιώργο τα καλύτερα από μέσα από την ψυχή μου και μακάρι να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις πιο συχνά να βρισκόμαστε. Είχα να δω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς χρόνια και είναι καλό να βρισκόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί θυμόμαστε τα παλιά, θυμόμαστε τις πλάκες μας, θυμόμαστε τα ωραία χρόνια που περάσαμε μέσα στα παρκέ. Και σίγουρα θα είναι τιμή μου και χαρά μου κάθε χρόνο να γίνονται τις εκδηλώσεις για να μπορούμε να παίρνουμε μέρος κι εμείς και να θυμόμαστε τα παλιά. Δεν είναι θέμα ικανοποίησης. Το γνωρίζαμε ότι και ο αθλητισμός του μπάσκετ και η κοινότητα του μπάσκετ είναι πάντα κοντά σε τέτοιες δράσεις και εκδηλώσεις. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό τα παιδιά. Με την πρώτη επαφή μας. Ήταν μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, είναι μαζί μας, είναι με το Σύλλογο, υποστηρίζουν τις δράσεις του Συλλόγου και ο κόσμος σήμερα που γέμισε το γήπεδο. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα είναι ότι τα παιδιά που ήρθανε, που προηγούνταν από πριν με τα παιχνίδια, χάρηκαν τόσο πολύ, που και αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα στην εποχή μας, να αφήνουμε τα παιδιά να παίξουν τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτό είναι. Εμείς από την πλευρά μας, σαν σωματείο, προωθούμε τις πληροφορίες που πρέπει για την κεντρογονική θεραπεία, για τα παιδιά που πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις και μέσα από αυτές τις δράσεις μας
προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είναι σίγουρα σημαντικό και το κοινωνικό μήνυμα που στέλνει η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα. Σε μια τοπική κοινωνία που και θα ήθελα να πω ότι και ο Δήμαρχος Δέλτα, ο Μίμης ο Φωτόπουλος, είναι πάντα κοντά της δράσης, είναι άνθρωπος της κοινωνικής προσφοράς και το δείχνει αυτό. Και η τοπική κοινωνία εδώ, ο κόσμος, είναι μέσα σε τέτοιες δράσεις. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πέρα από τον εαυτό μας, να βοηθάμε τους ανθρώπους με τον τρόπο μας, όπως μπορούμε, τον συνάνθρωπό μας. Βαγγέλης Πουλιανίτης. Γρίψιος Δημήτρης. Γιάννης Γιαννούλης. Κώστας Μανολακίδης. Κώστας Πιτσόκος. Θόδωρος Αστεριάδης. Και Φώτης Χατζόπουλος. Προπονητής της ΛΕ ομάδας είναι ο Κιλτσάνας και Ξουρίδας. Από την άλλη μεριά έχουμε τη Λευκή ομάδα. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιώργο Καλαϊτζή.
κύριε Αλβέρτη, είναι γνωστό ότι σας συνδέει μια πολύχρονη φιλία με τον Γιώργο τον Μπαλογιάννη. Άρα θα ήσασταν και από τους πρώτους που θα ανταποκρινόσασταν σε αυτό το κάλεσμα, όπως και κάνετε, είστε εδώ για να στηρίξετε το σωματείο Οι Φίλοι του Πέτρου. Εννοείται, και το βασικό είναι ότι όλοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα, γιατί υπήρξαμε στο παρελθόν συμπαίκτες, αντίπαλοι, αθλητές του ίδιου χώρου. Και αυτό δείχνει πόσο δεμένοι είμαστε με αυτά τα χρόνια. Και φαίνεται τώρα που σε μια στιγμή που μπορούμε να βοηθήσουμε, το κάνουμε μόνοι μας στην καρδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του μπάσκετ, να υπάρχει αυτή η ενότητα σε τέτοιες πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Είμαστε Οι Φίλοι του Πέτρου και όποτε μας ζητάτε αυτό το πράγμα, εμείς είμαστε παρόν. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε σε τέτοια εκδήλωση. Είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση. Μακάρι να έχουμε τέτοια ατμόσφαιρα και στα μεγάλα ντέρμπι, στα μεγάλα μάτς στην Α1. Είναι πολύ καλά οργανωμένη, περνάει κοινωνικό χαρακτήρα. Τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν μπάσκετ, διασκεδάζονται, χαίρονται και αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα για τον αθλητισμό. Όλοι είναι συμπαίκτες με τον Γιώργο, ήταν συμπαίκτες, αντίπαλοι. Ο Γιώργος είναι μια προσωπικότητα τεράστια. Η προσπάθεια που κάνει είναι φανταστική. Πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι. Μακάρι να γίνονται και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Λείπει κάτι, είναι κάτι από αυτό που λείπει στο χώρο. Είναι ένα ωραίο ξεκίνημα και μακάρι να συνεχίσουν και να ακολουθήσουν και άλλοι. Όπως κάθε χρόνο, στην πρόσκληση του Γιώργου, είμαστε πάντα εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και πρέπει όλος ο κόσμος να την ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Για μας είναι τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαιτητεύσουμε αυτούς εδώ τους παίκτες. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιώργο για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει σε αυτό εδώ το παιχνίδι.
Κάθε φορά που ο Γιώργος κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, ερχόμαστε με μεγάλη χαρά. Και σίγουρα όλη αυτή η εικόνα του γεμάτου κηπέδου, των πολλών παλιών φίλων, συμπαικτών, αντιπάλων, νομίζω ότι στέλνει κοινωνικό μήνυμα. Βεβαίως, η εκδήλωση είναι για ιερό σκοπό και είμαστε πάντα ενωμένοι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα πραγματικά είναι εξωπραγματικό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Η προσέλευση του κόσμου, το πόσοι άνθρωποι έχουν εργαστεί για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχουμε τώρα. Υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφορά σε όλα αυτά. Ο Γιώργος Μπαλογιάννης, βλέπεις πόσο αγαπητός είναι ο Γιώργος. Εγώ προσωπικά γνωρίζομαι τον Γιώργο πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πολύ τυχερός που τον έχω γνωρίσει, που ήμασταν συμπαίχτες. Είμαι πολύ τυχερός που τον βοήθησα πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μεγάλη μου τιμή. Όπως επίσης είναι μεγάλη τιμή και για την ομάδα μας που συμμετέχει χούπι σε αυτό εδώ το τουρνουά. Νομίζω ότι ο αθλητισμός μπορεί να πετύχει μοναδικά πράγματα. Σε όλα τα επίπεδα, πραγματικά μπορεί να πετύχει μοναδικά πράγματα και είμαστε περήφανοι και τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ πέρα και με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε οι φίλοι του Πέτρου να γίνουν χιλιάδες. Μπορούν να γίνουν χιλιάδες, μπορούν να γίνουν εκατομμύρια. Αυτός είναι ο στόχος. Γενικότερα ο αθλητισμός, αλλά ειδικότερα η οικογένεια του Μπάση δείχνει ότι είναι κοντά. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και θα είμαστε εδώ για όσο καιρό χρειαστεί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια να γίνει γιγάντια και τεράστια. Είμαστε όλοι εδώ γιατί είμαστε φίλοι του Πέτρου. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Γιώργου, τον αγαπάμε. Δείχνει ότι ο αθλητισμός περνάει πολλά μηνύματα. Μπορεί να στηρίξει και να υποστηρίξει οικογένειες και να υπηρετήσει θεσμούς. Νομίζω ότι όλοι εδώ που είναι αυτή τη στιγμή περνάνε ένα μήνυμα που το έχουμε ανάγκη σαν χώρα. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος που μετά από χρόνια μου δίνει ο Γιώργος τη δυνατότητα να έρθω κοντά με ανθρώπους μύθους, να τους ξαναδώσω πάσα και έστω και για λίγο να ανασύρουμε όλοι οι αναμνήσεις από το παρελθόν. Νομίζω ότι όποτε, επειδή είμαστε και θα παραμείνουμε φίλοι του Πέτρου, σε οτιδήποτε γίνει θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Θα βρισκόμαστε πάντα κοντά σε τέτοιες εκδηλώσεις, πόσο μάλλον για τον Γιώργο που εδώ και χρόνια αγωνίζεται από το ΒΑΟ συγκεκριμένα, που εγώ ήμουν προπονητής και αυτός ήταν παίχτης. Θα είμαστε καθημερινά κοντά του, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα το χρειαστεί, όχι μόνο στις εκδηλώσεις, και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο κοντά στο Σύλλογο, γιατί είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια. Και χρειάζεται δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το σωματείο. Να φέρεις και να συνεχίσεις τον Πέτρο και το πρόβλημα που είχε ο Πέτρος, να μπορέσουν κάποια άλλα παιδιά να βρουν λύση.
καλά στη γιορτή, το λέω. Είναι μια εντυπωσιακή εκδήλωση, την οποία την αγκάλιασε ο κόσμος και είναι συγκινητικό το ότι ήρθανε και παιδιά από όλη την Ελλάδα για να βρεθούν σήμερα εδώ και να δώσουν δύναμη σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Γιώργος στη μνήμη του παιδιού του. Ευχαριστώ και εγώ που μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι εδώ. Με τον Γιώργο μεγαλώσαμε μαζί στο ΒΑΟ. Τον αγαπάμε όλοι, όχι μόνο εμείς ήμασταν μαζί του, όλος ο κόσμος του μπάσκετ νομίζω. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα να έρθουμε, με πολύ μεγάλη χαρά. Κάνει μεγάλη προσπάθεια ο Γιώργος, το αξίζουν τα καλύτερα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Και στο Γιώργο συγκεκριμένα που μιλάμε να είναι γερός να φτιάχνει πάντα έτσι τέτοιες εκδηλώσεις που βοηθάνε κόσμο και θα είμαστε πάντα εδώ. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο κάθε αθλητής. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όταν μπορεί, βοηθάει. Συγχαρητήρια στον Γιώργο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει αυτό το σύλλογο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και τα μέλη του Αγίου Χιλιάδες.